Θα ξεκινήσω πρώτα με το παράδειγμα ενός γενικού νοσοκομείου της Αθήνας, το τι συνέβη σε αυτό το γενικό νοσοκομείο της Αθήνας, όπου παρόμοια με τα προβλήματα που είχε, είχαν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αθήνας και τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το Κοριελαίνιο Μπενάκιο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού, στο οποίο διατέλεσα συντονιστής διευθυντής για 17 χρόνια. Βλέπετε ότι είχε, τώρα δεν έχει, ένα πανέμορφο κήπο, για τον οποίο κήπο αυτό ήταν στα πλέον δημοφιλή σημεία στα βιβλία που υπήρχαν για την Ελλάδα για επίσκεψη. Και βέβαια εδώ αξίζει να πούμε μια ιστορική αναδρομή, γιατί όλα τα νοσοκομεία έχουν μια ιστορική αναδρομή. Βλέπετε πως ήταν το νοσοκομείο όταν χτιζότανε, και μιλάμε για πριν ο θεμέλιος λίθος που μπήκε το 1927, τα εγγένεια τα 1930, το έχει αναλάβει γερμανική εταιρεία να χτίσει το νοσοκομείο, και αρχικά ήταν χειρουργικό και παθολογικό νοσοκομείο. Εδώ επίσης αξίζει να το πούμε, διότι αυτό το νοσοκομείο είχε μια πολύ ωραία εκκλησία, η οποία έχει γεωγραφίες του Κόντογλου, και όποιος επισκεφτεί το νοσοκομείο, καλό θα είναι να δει και το εκκλησάκι μας. Το νοσοκομείο αυτό, όπως συνέβη και με όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας, τουλάχιστον τα παλιότερα, άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει, να αποκτά καινούργιες πτέρυγες. Έτσι και εδώ το 1978 έγινε καινούργια πτέρυγα, έγινε γενικό νοσοκομείο, έγινε κέντρο τραύματος, και το 2003 δημιουργήθηκε η πρώτη μονάδα λοιμόξεων αναλυτικής πίεσης στην Αθήνα με δαπάνη του ΚΕΛ επί προεδρίας του καθηγητού του κ. Σαρόγλου. Εδώ βλέπετε πως ήταν η μονάδα αρνητικής πίεσης, και τη δείχνω γιατί αυτή τώρα η μονάδα αρνητικής πίεσης ήταν η κοιτίδα αντιμετώπισης ασθενών με COVID. Εδώ βλέπουμε και τη μονάδα λοιμόξεων η οποία υπήρχε στο νοσοκομείο. Είναι μια μονάδα η οποία έδινε την εξειδίκευση της λοιμοξιολογίας, παρακολουθούσε πάνω από 900 ασθενείς με HIV λοίμωξη, το τονίζω, γιατί τα άτομα HIV λοίμωξη από την πανδημία του COVID, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, επλήγησαν πάρα πολύ. Είχε εξωτερικά ιατρία λοιμόξεων για τις υπατήτηδες, συμβουλευτική λοιμόξεων σε άλλες κλινικές, και επίσης για την επιτήρηση της κατανάλωσης αρτής χρήσης αντιβιωτικών. Εδώ την κυρία η οποία βλέπετε είναι η τωρινή διευθύντρια, η κυρία Χίνη. Το τραγικό είναι ότι σε αυτό το νοσοκομείο και σε πολλά άλλα, ενώ δόθηκε ευκαιρία με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να αποκτήσει καινούργιο τμήμα επειγόντων περιστατικών, αυτό δεν έγινε, και τα χρήματα τα οποία είχαν αφιερωθεί γι' αυτό δόθηκαν στον αυτή του νοσοκομείο και να αποκτήσουμε ωραία καινούργια παράθυρα. Δηλαδή, κατ' ουσία, δεν έπεσαν τα χρήματα στις υποδομές του νοσοκομείου. Και τώρα ερχόμαστε στην πανδημία. Είμαστε στο πρώτο κομμάτι της πανδημίας από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο του 2020, όπου το νοσοκομείο αυτό, όπως και πολλά άλλα νοσοκομεία, αρχίζουν την προετοιμασία τους για την νοσηλεία ασθενών με COVID. Έπρεπε να εκπαιδευτεί το προσωπικό. Δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις τότε για να φιλοξενήσουν αυτούς τους ασθενείς, και η πρώτη φιλοξενία έγινε σε ένα κίσκο, σε ένα ISOBOX, το οποίο ήταν στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, ο οποίος είχε πρωτοδημιουργηθεί για να φιλοξενήσει τους ασθενείς με ήττα έναν ή ένα ή τους ασθενείς με έμπολα. Επίσης έπρεπε να γίνει η διαχείριση και η προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας, και τότε σε εκείνη τη φάση όποιο περιστατικό, όποιος ασθενής ερχόταν με COVID, διακομιζόταν σε άλλο νοσοκομείο. Εδώ βλέπετε τον οικίσκο ο οποίος υπήρχε και πώς ήταν τα άτομα τα οποία ντυνόντουσαν για να αντιμετωπίσουν τα πρώτα άτομα τα οποία ερχόντουσαν στο νοσοκομείο. Οπότε από το Μάρτιο του 2020 έως το Μάρτιο του 2021, δηλαδή για ένα χρόνο, το νοσοκομείο αυτό, όπως και τα περισσότερα νοσοκομεία της Αθήνας και της περιφέρειας, ήταν μεικτά. Δηλαδή νοσηλεύανε και ασθενείς με COVID και ασθενείς με non-COVID. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργούσε μια μεγάλη αναστάτωση και μια μεγάλη επιβάρηση στο νοσοκομείο. Συγχρόνως έπρεπε να γίνουν επίγουσες εργασίες διαμόρφωση και απομόνωση τμήματων για νοσηλεία ασθενών με COVID. Δηλαδή, έγινε ένα μικρό εργοτάξιο στο νοσοκομείο με γυψοζανίδες, εσωτερικές πόρτες, τυχοποιίες, διαφανή διαχωριστικά. Και δυστυχώς, όπως συμβαίνει πάντοτε, υπήρχε δυσκολία στην ανέβρεση καθαρών χώρων για αποδυτήρια και γραφεία των γιατρών. Οι γιατροί πάντοτε και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι τους τελευταίους οι οποίοι σκεφτόμαστε. Αυτό το οποίο έπρεπε σημαντικά, ήταν σημαντικός παράγοντας για να μπορέσει το νοσοκομείο να δουλέψει, ήταν να γίνει αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου οξυγόνου. Πάρα πολλά νοσοκομεία, και δημόσια και ιδιωτικά,
επειδή το οξυγόνο το οποίο είχαν, εγκαταστάσει του οξυγόνου, δεν ήταν για τη μετώπιση τέτοιων ασθενών. Έπρεπε να δημιουργηθούν καινούργιες δεξαμενές, να δημιουργηθούν καινούργιες σωληνώσεις, ώστε να μπορούν να αντέχουν την υψηλή πίεση και τη μεγάλη ανάγκη παροχής οξυγόνου. Αυτό ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και βλέπετε ότι εδώ δεν υπήρχε ούτε ειδικός ανελκυστήρας για τη μετακίνηση μολυσματικών ασθενών. Αυτά ήταν τα προβλήματα τα οποία είχαν όλα τα νοσοκομεία, τα οποία ήταν παλαιού τύπου νοσοκομεία, όπως ήταν το νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο, όπως σας έδειξα και πριν, ήταν ένα νοσοκομείο που πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ένα νοσοκομείο για την αστική κοινωνία. Να σκεφτείτε ότι το νοσοκομείο αυτό εκείνη την εποχή είχε σερβίτσα Κριστόφλου, τα οποία υπάρχουν τώρα στο Μουσείο του Νοσοκομείου. Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε ένα αξονικό τομογράφο, ο οποίος να ήταν αποκλειστικά για αυτά τα περιστατικά, και έπρεπε να αγοραστούν και μηχανήματα, όπως βλέπετε, τα τότε συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου, που ήταν ανύπαρκτα βέβαια μέχρι τότε, φορητοί αναπνευστήρες και όλα τα άλλα τα οποία χρειαζόταν για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Και βέβαια υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια ότι υπήρχαν 13 οργανικές θέσεις ειδικών παθολόγων και ΝΕΣ. Και το τραγικό είναι ότι ενώ προκυρισόντουσαν θέσεις για επικουρικούς γιατρούς, δεν υπήρχαν υποψήφοι για να καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτό το νοσοκομείο, όπως και πάρα πολλά άλλα, είχε ήδη 263 θέσεις και ΝΕΣ στην νοσηλευτική υπηρεσία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όλα τα νοσοκομεία ήδη υπολειτουργούσαν και υπολειτουργούσαν βέβαια πολύ περισσότερο με το COVID, που είχαν ανάγκη περισσότερου προσωπικού, το οποίο πρέπει να ήταν και εξειδικευμένο και να είχε και εντατικούς εξοδοτικούς ρυθμούς λειτουργίας. Και επίσης δεν υπήρχαν στα περισσότερα νοσοκομεία της Αθήνας πνευμονολογικές κλινικές που χρειαζόντουσαν αυτά τα νοσοκομεία για τη στήριξη των ασθενών με COVID. Έπρεπε να γίνουν καινούργια επίγοντα για COVID. Βλέπετε εδώ σε αυτές τις τέντες που υπάρχουν από πίσω, είναι το καινούργιο εξωτερικό ιατρείο των επιγόντων για COVID, ο ιστορικός χώρος, και βέβαια καταργήθηκε και ένα ιστορικό αμφιθέατρο στο νοσοκομείο για να μπορέσει να γίνει διασύνδεση και τα μεταφορά αυτών των ασθενών. Και βέβαια αυτό, σαν συνέπεια όλων αυτών που είπαμε, ήταν αποτέλεσμα της υπολειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου και ιδιαίτερα των μονάδων λοιμόξεων, γιατί το προσωπικό της μονάδας λοιμόξεων ασχολιόταν κυρίως, θα δούμε λεπτομέρειες πιο κάτω, με την νοσηλεία και τις χνηλατήσεις των ασθενών με COVID. Και συγχρόνως βέβαια και με το εμβολιαστικό κέντρο, που σε αυτό το νοσοκομείο που και στα υπόλοιπα αναπτύχθηκε εμβολιαστικό κέντρο. Σαν συνέπεια όλων αυτών ήταν η πλημελής παρακολούθηση των ασθενών με HIV λοιμόξεων. Εδώ βλέπετε τα εξωτερικά ιατρεία, τα οποία είχαν περιοριστικούς όρους. Βλέπετε, επιτρέπονται μόνο μέχρι 2 άτομα για εξέταση. Ερχόμαστε στην επόμενη περίοδο. Εδώ βλέπουμε τον εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου, όπου σε αυτό το χρονικό διάστημα, από δηλαδή τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021, έγιναν 44.000 εμβολιασμοί. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο για ένα νοσοκομείο της Αθήνας, όπου αυτό, όπως καταλαβαίνετε, να μπορέσει το νοσοκομείο αυτό να ανταποκριθεί, τι κόπο έπρεπε να καταβάλουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Εδώ βλέπουμε τη διευθύνση του νοσοκομείου που εμβολιάζεται. Και τώρα ερχόμαστε στην τρίτη περίοδο, που είναι περίοδο που είναι ο Μάρτιος έως Ιούνιος του 2021, όπου το νοσοκομείο γίνεται αποκλειστικά νοσοκομείο COVID. Άλλη μετατροπή πάλι, άλλος οργανισμός, άλλη σύνθεση του προσωπικού, ενοποιούνται όλες οι κλινικές σε μία κλινική, δημιουργούνται συνθήκες για τη μονάδα τακτικής θεραπείας, η μονάδα τεχνητού νεφρού αφιερώνεται μόνο σε ασθενείς για COVID. Και τον Ιούνιο του 2021 ξαναμετατρέπεται το νοσοκομείο σε νοσοκομείο μεικτού τύπου. Καταλαβαίνετε ότι αυτές όλες οι μετατροπές φέρουν μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στο νοσοκομείο. Και τώρα ερχόμαστε στην επιβάρηση, την οποία είχαν οι μονάδες λοιμόξεων από την λειτουργία του νοσοκομείου COVID. Εδώ βλέπετε ένα πόστερ, το οποίο ακριβώς αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Θα πούμε μερικές λεπτομέρειες, όχι πολλές, πολύ λίγο πιο κάτω. Αυτό το πόστερ παρουσιάστηκε σε ένα διεθνές συνέδριο στη Γλασκόβη την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, τι λέει? Ότι το 80% των ατόμων που ήταν σε νοσοκομεία αναφοράς, μιλάμε για το προσωπικό των μονάδων λοιμόξεων, ασχολιόντουσαν με το COVID. Δηλαδή βλέπετε ότι το μεγαλύτερο χρόνο τους, ο οποίος ήταν από το 80% έως 90%, αφιερωνόταν στους ασθενείς με COVID. Το οποίο σημαίνει
ότι οι ασθενείς με HIV λίμωξη και οι υπόλοιποι ασθενείς οι οποίοι είχαν ανάγκη λοιμωξιολογικής παρακολούθησης είτε στα εξωτερικά ιατρεία στο νοσοκομείο, δυστυχώς δεν υπήρχε χρόνος να μπορέσει κανείς να αξιοποιήσει, να μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του για αυτούς τους ασθενείς. Βλέπετε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο αφορά το πρώτο κύμα της πανδημίας, επαναλαμβάνω, το πρώτο κύμα της πανδημίας, υπήρχε μείωση κατά 82% των ραντεβού. Και αυτό που είναι τραγικό, βλέπετε αυτή την πυραμίδα η οποία υπάρχει, ξεκινάει κανείς από το τέλος και βλέπει ότι το 100% των ατόμων με HIV λίμωξη δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθηθούν από άλλες ειδικότητες για συνοσηρότητες οι οποίες είχαν. Επίσης το 100% δεν είχε τη δυνατότητα να έχει καρδιολογική παρακολούθηση. Και επίσης βλέπετε περίπου στη μέση της στήλης ότι σε ένα ποσοστό 75% δεν μπορούσαν να γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις, είτε γιατί δεν υπήρχαν αντιδραστήρια, είτε γιατί δεν υπήρχε προσωπικό για να μπορέσουν να γίνουν αιμοληψίες. Επίσης βλέπετε ότι σε ένα ποσοστό 50% δεν γινόταν τεστ για HIV λίμωξη. Το μόνο ευχάριστο αυτής της ιστορίας είναι ότι λιγότερο από 13% οι ασθενείς έμειναν χωρίς φάρμακα. Κύριε Λαζανά, δύο λεπτά ακόμα. Θα προσπαθήσω να... Νομίζω ότι θα τελειώσει δύο λεπτά, κύριε. Θα τελειώσει. Λοιπόν, αυτό το ερωτηματολόγιο επαναλήφθηκε και στο τρέχον κύμα της πανδημίας σε 13 μονάδες λοιμώξεων, όπως ήταν και το προηγούμενο κύμα, αλλά βλέπουμε ότι και εδώ τα ευρήματα είναι παρόμοια. Δηλαδή, παρόμοια οι ασθενείς μένουν χωρίς συμβουλευτική από άλλες ειδικότητες. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση των διαγνώσεων, των νέων διαγνώσεων κατά 50%, ότι τα άτομα τα οποία διαγνώσκονται είναι καθυστερημένα όσον αφορά την έναρξη της θεραπείας, διότι έχουν διαταραγμένο το νοσολογικό σύστημα. Βλέπουμε πάλι ότι δεν γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα της ενασχόλησης του προσωπικού με τους ασθενείς με COVID. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ιστορία έχει φέρει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε μια πολύ δύσκολη θέση να έχουν κόπωση από τη συνεχή σχεδόν διετή ενασχόληση με τους ασθενείς με COVID, εγκαταλείποντας τις άλλες δραστηριότητες. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αφορούν βέβαια το νοσοκομείο του Ελληνικού Θησαυρού, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τα ίδια προβλήματα για όλα τα νοσοκομεία. Πρέπει να υπάρχει συστηματική και συνεχή εκπαίδευση προσωπικού, αλλαγή νοοτροπίας, βελτίωση εκτεριακής υποδομής, κατασκευή σύγχρονου και λειτουργικού τμήματος επιγόντων, αναγέννηση και αναδιαμόρφωση των νοσηλευτικών τμήματων, εξυγχρονισμός του οργανισμού, ενίσχυση του νοσοκομείου με πνευμονολογικά τμήματα, πλήρωση κενών θέσεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο τονίζω είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα και δεν είναι τωρινό μόνο πρόβλημα. Και στο τέλος, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορότατη πόρτα που υπάρχει στο νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και κυρίως να δείτε αυτό το οποίο αναγράφεται από πάνω, η ανακούφιση του πόνου και θεραπεία της επιστήμης. Ευχαριστώ πολύ.